για να δώσουν φωτιά στον παρούτη, να καούν ζωντανοί και να μην πιεστούν ευμάλωτοι. Σκηνές αλλοφροσύνης εκφυλίσσονται στο Άγιο Μοναστήρι. Βραδιάζει και τα περισσότερα γυναικόπαιδα είναι συγκεντρωμένα στην παρουταποθήκη. Ο Κωνσταντίνος Δημητρίου Γιαμπουδάκης από το Άδελ Ερθύμης με την πιστόλα στο χέρι είναι έτοιμος. Περιμένει την ευλογία αλλά και να μαζευτούν πολιτούργοι για να τους πάρει και αυτούς ο χάρος. Ο Σεβάσμιος Μοναχός ευλογεί και τότε ο μάρτυρας της Πεθεριάς κάνει το σημείο του Σταυρού και ανάφθει τη λαμπάδα που θα συμβολίζει αιώνια τη δόξα του Αρκαδίου. Σαν να γεμίσαν οι αυλές και θόλοι γεμισμένοι, ο Γιαμπουδάκης στο Τεσσάς δεν στέκει να ανημένει. Δίδει το λαγουμιό φωτιά, το τέλος να το κλείσει και έκαμε και τον Μουσταφά Κουρμπάνη να δειπνήσει. Μια θεόρατη λάμψη φάνηκε και ένας τεράστιος κρότος ακούστηκε. Η λάμψη αυτή σαν αστραπή θα φωτίσει από τη μια ως την άλλη της άκρη τη μαρτυρική μεγαλόνισο και ο κρότος θα ξυπνήσει όλους όσους κοιμούνται ακόμα. Το δράμα ήδη έχει συντελεστεί. Πέτρες, κορμιά, κεφαλές, βαρέλια και χώματα βρίσκονται σε ένα παράξενο ανακάθεμα, όπως μας λέει πάλι η λαϊκή μουσα. Σφαγή μεγάλη αρχινά, περίσσια χρονοπλήση, ετούτη ώρα θα ακουστεί σε ανατολή και δύση. Και μέσα στον αναβρασμό που ο χάρος ευρουχάτου, βροντί σεισμός εκείνη και ο κόσμος σαν κάτω. Φωτιά, καπνός και κτίρια, κορμιά κομματιασμένα, άδρες και γυναικόπαιδα στα νέφαλα ανεβαίναν. Τρόκαλος έγινε η μονή και σύστη ο ψιλορίτης και αντιλανούν τα βουνάκια πάρκουν ως άκρο η Κρήτη. Όλη η Κρήτη έφεξε, όλη η φωτιά εγίνει. Η γης εσύστη εμούγκρισε φρικτά την ώρα εκείνη. Ένα ριζίτικο τραγούδι μας μεταφέρει το αρκαδικό γεγονός. Άστραψε και σκοτίνιασε και αντάριασε ο τόπος. Βροντί μεγάλη ακούστηκε στις πάντες του ρεθένους. Σαν κάθε που εσύστηκε η Κρήτη πάντα ως πάντα, τα Αρκάδη αναδυνάξανε. Οι Τούρκοι που στο μεταξύ έχουν εξαδελειωθεί, σπάζουν να μελέει τα χωρίς ύπνος ντροπής και πόνου, όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Το μοναστήρι είναι γεμάτο από σκοτωμένους. Μετά το ολοκαύτωμα, την καταστροφή και την ερήμωση του Αρκαδίου, το κρατικό ζήτημα αντί να κλείσει, ανοίγει τις κλειστές πύρες της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η πύρινη φλόγα του ξεσηκώνει τα πνεύματα της ελεύθερης Ευρώπης, αλλάζει την νοοτροπία και την τακτική τους απέναντι στην Κρήτη και γίνεται το μεγάλο ξεκίνημα για την απελευθέρωσή της. Το Αρκάδι, όπως μας άφησε πάλι η λαϊκή μούσα, έστελνε αντιλάλη μας όλη την οικουμένη. Στην Κρήτη μας ελευθεριά δεν στέκεται δεμένη. Σε μια εποχή που οι σκελοί της γης φροντίζουν όχι πώς να μας ελευθερώσουν, αλλά πώς θα αποκτήσουν ο καθένας τους περισσότερα, η Αγία Ιερά και η Ιστορική Μονή του Αρκαδίου υψώνει το αίτημα της κριτικής ελευθεριάς πάνω σε μια πύρινη βάση με ανθρώπινες λαμπάδες. Το μεγάλο και μοναδικό αυτό εγχείρημα κάνει τους πολιτισμένους λαούς να ανατριχιάσουν και τις κυβερνήσεις να φοβηθούν την οργή του Παντοκράτου Αρχαιού και να επιτρέψουν να κυκοφέξει η μέρα που θα έρθει και στην Κρήτη η χιλιάκριβη ελευθεριά. Το Αρκάδι είναι ένα σύμβολο, ένα σημείο αναφοράς, ένας κώδικας ηθικής συμπεριφοράς για μας τους νεοέλληνες. Γι' αυτό και αποπνέει μία ιερότητα που πρέπει να σεβόμαστε με θρησκευτική ευλάβεια. Το Αρκάδι παραδίδει στις νεότερες γενιές ένα ολόφωτο στεφάνι, μια δόξα και έναν έπαινο, αλλά και κρέος βαρύ και δυσβάστακτο. Όταν κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν τους ζωή τους ολοκαύτωμα και μάλιστα εθελοντικά στο βωμό της ανεξαρτησίας και της εθνικής υπερηφάνειας και με το τίμιο αίμα τους φωτίζουν το πολυκίνητο δέντρο της ελευθερίας. Όποιος δεν τους σκέπτεται και δεν επισκέπτεται τον ιερό χώρο της θυσίας τους με τον απαιτούμενο σεβασμό, είναι σαν να τους ξανασκοτώνει και τούτη τη φορά το έγκλημα είναι ιδεχθέστερο και ταπεινότερο. Γι' αυτό και σας αξίζουν έπαινοι
αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για Φτερέη, που εκάνατε αυτή την ωραία εκδήλωση για να ακούσει ο κόσμος και ιδιαίτερα τα παιδιά μας τη θεσία ελπίδα μας για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Το Αρκάδι με τον Ηγούμενο Γαβρίλ, τους Άγιους Μοναχούς, τον Ιωάννη Δημακόπουλο, τους Γενναίους Οπλαρχηγούς, τον Κωστή Κιαμπουδάκη και τόσους άλλους ονομαστούς και ανώνυμους αγωνιστές, γίνεται το ωραιότερο σύμβολο όλων των αιώνων για εκείνους που μάχονται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Οι επαναστάτες του Αρκαδίου βαστούσαν το τουφέκι, προσεύχονταν στο μεγάλο Θεό και τραγουδούσαν ταυτόχρονα. Δεν διβαστώ βιώτη σκλαβιά στον κόσμο των απάνω. Πίκρα μου το έχω για να ζω, τιμή μου να ποθάνω. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε χρόνο τελούνται μνημόσυνα, υμνολογώντας και όχι μυρολογώντας τους νεκρούς μας. Γιατί σε εκείνους που φύγανε με δόξα και υπερήφανοι ταιριάζουν ύμνοι και τραγούδια και όχι μυρολόγια. Πολλοί αγώνες του κρητικού λαού για ελευθεριά και ανεξαρτησία πλημμυρίζουν την ιστορία του νησιού, μα πάνω απ' όλα, μάνα απ' όλους στέκεται η μεγάλη θυσία του Αρκαδίου. Χαρακτηριστική είναι και η επιγραφή που διαβάζει ο ευλαβικός προσκυνητής του Αρκαδίου στην Παρουταποθήκη, η οποία δείχνει περίτρανα την αδούλωτη ψυχή του κρητικού λαού. Αυτή η φλόγα πάναψε μέσα εδώ στην Κρήτη και απ' άκρο ως άκρο φώτισε τη δοξασμένη Κρήτη, ήταν φλόγα του Θεού, μέσα στην οποία Κρήτες ολοκαυτώθηκαν για την ελευθερία. Σεβαστό ακροατήριο, η αίρια η μνήμη βαστά τα άχραντα μυστήρια και μας επιβάλλει να κρατήσουμε και εμείς άσβεστη τη λαμπάδα του Αρκαδίου και να μην σβήσει ποτέ από τη σκέψη μας τους αγωνιστές εκείνους ο ανελαίητος χρόνος. Και πάλι στο μνήμα της Αθανασίας τους πετούμε τα φτερά της φαντασίας μας, ταπεινοί προσκυνητές, για να καταθέσουμε τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στις ηρωικές μορφές του Αρκαδίου που ενσαρκώνουν το αγωνιστικό πνεύμα της φυλής μας αιώνια η ευλάβειά μας. Η ελευθεριά κερδίζεται με το σπαθί του σκλάβου. Βροντοφώναξαν από τα παλιά οι παππούδες μας και τραγούδιξαν ξέροντας το χορό του θανάτου. Χωρίς νεκρούς η ελευθεριά ζάλο ποτέ δεν κάνει, γιατί η παντέρνη κρέμεται στο τουφεκιού την κάνει. Το μυριόστομο όχι του γίγαντα λαού μας και οι επαναστάσεις του εναντίον των Οθωμανών βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο για τη θολή και εξαθοριασμένη εποχή που περνά το ανθρώπινο γένος από την απειλή ενός θερμοπυρηνικού αφανισμού μας που τον γλωσσογυρίζουν στο νου τους και για τα δικά τους ωφέλη οι λογής πολεμοκάπηλοι και ισχυροί του κόσμου. Οι πύρινες γλώσσες που ξεπηδούν ανά τον κόσμο τροφοδοτούνται έντεχνα από τους ιδιωτελείς υποκριτές του παγκόσμιου φαρισαϊσμού. Γι' αυτό η συνείδηση πρέπει να γρυπνά ακούραστα και προσεκτικά μέσα από τους καπνούς και την αντάρα του Αρκαδίου, μέσα από το ολοκαύτωμα της Αγίας Μονής, μέσα από το υπερήφανο κλάιμα των γυναικοπαίδων ξεπετιέται μέγα μήνυμα και μέγα δίδαγμα. Μονιασμένοι, πειθαρχημένοι, συντονισμένοι σε μία ενιαία, πανεθνική, παλαϊκή προσπάθεια, με το νου μας και τα μάτια μας στραμμένα στην ιερή μας γη, στα σύνορά μας, στους ακρίτες μας, Βόρεια Ελλάδα και νησιά, στα αδέρφια μας της μαρτυρικής Κύπρου, ιδιαίτερα τούτα τα χρόνια που δεν πνέουν ούριοι άνεμοι. Η ιστορία του μαρτυρικού μας νησιού είναι κατάσπαρτη από θυσία σαν εκείνη του Αρκαδίου στην πορεία του μακρού και σκληρού απελευθερωτικού της αγώνα. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα, όπως έγραψε και ο εθνικός μας ποιητής, αλλά της λευτεριάς στο Αφεγκοβόλο αστέρι έφερε της νύχτας στο ξημέρωμα. Κι ήρθε η αναστάσιμη και αυγινή μέρα. Κι ήρθε η χιλιάκριβη ελευθεριά. 1η Δεκεμβρίου 1913. Η εθνική μας σημαία, το ιερό μας σύμβολο, η γαλανόλευκη, σκεπάζει ολόκληρη την Κρήτη, από τη Ζάκρο και το Παλέκαστρο, μέχρι τη Γραμπούσα, την Παλαιόπορα και την ακριτική μας Γάβδο. Και επίσημα πλέον, πανηγυρικά και μεγαλόπρεπα, όπως ταιριάζει σε τέτοιες μεγάλες εθνικές στιγμές,
με πρωτομάστορα το γιο του Ψιλορίθη, το γίγαντα πολιτικό, το δημιουργό της μεγάλης Ελλάδος, της Ελλάδος των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, τον Εθνάρχη Ελευθέριο Κυριάκου Βενιζέλο, η μάνα Ελλάδα αγκαλιάζει τη θυγατέρα Κρήτη. Κι ήρθε η ειρήνη που θωρακίζει τη ζωή μας. Και ευχόμαστε όλοι μέσα από την ψυχή μας, τούτα τα δίσεκτα χρόνια, που κάθε τόσο εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τους δυνατούς του κόσμου, να σημάνει η ώρα, όσο γίνεται πιο σύντομα, που θα ελευθερωθούν οι σκλαβωμένοι λαοί και θα ειρηνεύσει το ανθρώπινο γένος. Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη ελευθεριά, όπως τραγούδηξαν σ' άλλες εποχές οι τιμημένοι μας αγωνιστές. Ανεξάρτητος, αλήθεια ο τόπος μας σε διδάγματα λευτεριάς, ειρήνης και δημοκρατίας και κορυφαίος δάσκαλος ο Εθνάρχης που κοιμάται στο ακροτήρι. Σας ευχαριστώ που με θυμήσατε με την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αποστολάκη για την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία για το Αρκάδι. Να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις σχετικές με τις δράσεις του Συλλόγου μας. Ο Κρητικός Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Απτερέη, στα πλαίσια των δράσεων ψυχαγωγίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με χαρά σας ανακοινώνει την έναρξη μηνιαίων συναντήσεων ενημερωτικού και ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα. Οι συναντήσεις έχουν στόχο την ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας με σκοπό την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται από ψυχολόγο, μέλος του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, στην αίθουσα του Συλλόγου μας, εδώ που βρισκόμαστε όλοι. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές, είναι διάρκειας 1,5 ώρας και δεν απευθύνονται μόνο στα μέλη του Συλλόγου. Για το μήνα Νοέμβριο, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Ενδεκάτου και ώρα 9 παρατέταρτο, με θέμα άγχος, πώς επιδρά το έντονο άγχος στον οργανισμό μας και ποιες υγιείς συνήθειες χρειάζεται να υιοθετήσουμε για να το διαχειριστούμε. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχές μέχρι και την 5η 24 Ενδεκάτου. Θα τηρηθούν επίσης και οπωσδήποτε απαραίτητα μέτρα κατά του κορονοϊού. Λίγα λόγια για την κυρία Μαρία Νικολοπούλου που βρίσκεται και απόψε κοντά μας. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια στις θεραπευτικές δομές του ΟΚΑΝΑ, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, και ειδικός στην αντιμετώπιση του πόνου. Εργάζεται πάνω σε ένα μεγάλο φάσμα θεραπείας και διαχείρισης ψυχιατρικών και ψυχολογικών ζητημάτων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και οι μεταπτυχιακές σπουδές της έχουν γίνει στο τμήμα της Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία των Απτερέων και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, ο κύριος Δημόπουλος να μιλήσει από το Δήμο Κορυδαλλού. Ο δήμαρχός μας, ευχαριστεί από ό,τι φαντάζομαι, αλλά εγώ θέλω, τι να πω, συγκινήθηκα για δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, θέλω να συμφωνήσω στη μαντινάδα που είπατε στον εξαίρετο δημότη μας. Είναι όντως η προσωποποίηση, το γνωρίζω 20 χρόνια περίπου τον κύριο Δασκαλάκη, της αξιοπρέπειας, της ηθικής, της ετοιμότητας. Και είναι τιμή και για μένα που το γνωρίζω, είναι τιμή και για την πόλη μας και για όλους σας, τέτοιου είδους αγωνιστές. Πολύ όμορφα μας έκανε μια ιστορική αναδρομή συγκινητική και πολύ πολύ γρήγορα μας έβαλε και στην νέα πραγματικότητα και μας ζητά σε εισαγωγικά και πρέπει και εμείς να είμαστε σε ανάταση και ψυχική ανάταση και πολιτιστική ανάταση και πατριωτική και εθνική και αλληλέγγυη, γιατί αυτό τελικά απαιτούν εποχές και καιροί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης θέλω αυτό που κάνετε ως οι Απτερέοι που έμαθα απόψε τι σημαίνει Απτερέοι,
θερμότατα συγχαρητήρια. Να στήσετε τελικά μια προσπάθεια συλλογική που ξεκινάει από τα παιδιά μας, αφορά όλους, που έχει να κάνει να αναδείξει και τον πολιτισμό, να αναδείξει και πολλά άλλα ζητήματα, ανθρώπινα ζητήματα και αλληλεγγύης και ιστορικά. Σε ό,τι αφορά το Δήμο, ο Δήμος, ο Δήμαρχος, να είστε βέβαιοι, θα είναι δίπλα σας, ό,τι μπορούμε να σας προσφέρουμε και να σας στηρίξουμε. Πραγματικά συγχαρητήρια και είδα, μπράβο, αυτό το προγραμματισμό μέχρι τελικά και αυτό τον έρωτα που βγαίνει τελικά για το πάθος. Μπράβο, να περπατήσει, γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη τα παιδιά μας και το έχετε ανάγκη και όλοι σας. Θερμά συγχαρητήρια και συγγνώμη να σας κούρασα. Έχει το λόγο η κυρία Μαρία Νικολοπούλου, η ψυχολόγος μας, να σας πει δύο κουβέντες και να ενημερώσει για τις δράσεις που ακολουθούν. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία διοργάνωση της απόψινής βραδιάς. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε. Ξυπνήσατε μνήμες του ελληνισμού μέσα από την ιστορία του μακρινού παρελθόντος. Να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Είναι χαρά και τιμή μου που ξεκινάμε έτσι μια καινούργια πρωτοβουλία και θα συνεργαστούμε με τους απεραίους σε αυτό το νέο εγχείρημα που έχει να κάνει με κάποιες συναντήσεις που θα κάνουμε εδώ. Όπως είπε και η κυρία Αποστολάκη, οι συναντήσεις αυτές θα έχουν θεματολογία πάνω στην ψυχική υγεία, με ένα στόχο την προαγωγή της υγείας σωματικής και ψυχικής. Θα είναι χαρά μας να παραβρίσκεστε. Θα προσπαθήσουμε να είναι μία φορά το μήνα οι συναντήσεις, να μπορούμε δηλαδή να δούμε ραντεβού εδώ μία φορά το μήνα. Να πω ότι οτιδήποτε χρειαστείτε και οτιδήποτε χρειαστούμε και όπου μπορώ να βοηθήσω είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία σε όλο το έργο και σε αυτό το νέο ξεκίνημα που σιγά σιγά έτσι Ελένη λαμβάνει σάρκα και οστά. Το λέγαμε όταν σκεφτόσουν να στήσεις το σύλλογο. Λέγαμε έτσι να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Καλή αρχή, καλή συνέχεια στο έργο. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Άντρας σωστός και με αρχές, αισθήματα και τρόπους, και προκαλεί το σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, ο κύριος Βασίλης Αποστολάκης. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, κάθε φορά με συγκινεί. Ευχαριστούμε τη Μαρία την Νικολοπούλου, όλους τους ανθρώπους που προσφέρουν, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να προσφέρουμε στις οικογένειες, στα παιδιά, σε όλους μας. Πέρα από όλα αυτά που μας κατακλείζουν γύρω μας και βλέπουμε έτσι την άσχημη πλευρά, υπάρχει και η όμορφη πλευρά και αυτή πρέπει να δείξουμε στα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κορυδαλλού που μας βοήθησε, γιατί πραγματικά πέραν τις καρέκλες μας βοήθησανε σε ό,τι εγχείρημα και να κάνουμε είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Σας θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε να είστε δίπλα στα παιδιά, στις οικογένειες. Να πούμε ότι δεν τελειώσαμε εδώ. Τώρα εδώ βάζουμε τις καρέκλες στο πλάι, έχουμε ένα κέρασμα και ξεκινάμε το κριτικό μας γλέντι. Τώρα θα γλεντήσουμε, θα μεταφέρουμε την Κρήτη εδώ. Κοντά μας, στις καρδιές μας, στις ψυχές μας, θα την τραγουδήσουμε και θα την τιμήσουμε. Να είστε καλά και στα επόμενα συνέχεια θα έχουμε όμορφες δράσεις. Με το καλό. Thank you.